Ημέρα. Νομίζω ότι περιγράψαμε και τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και τις κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Βγήκαν ειδήσεις και μαθαίνω ότι αναπαράγονται ευρέως αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Πάμε να έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά. Εγώ έβαλα το θέμα Χρυσή Αυγή, ακροδεξιά στην Ευρώπη, ακροδεξιά στην Ελλάδα. Μήπως το υποτιμούμε το φαινόμενο αυτό στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπως παραδείγματος χάρη της Μέτρων Ανάλυσης στα Νέα το Σάββατο, είναι τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή και θέλω μια τοποθέτηση του Προέδρου, αλλά ας την κρατήσουμε για το τέλος, ναι. Να ξεκινήσουμε από ένα σύντομο ερώτημα από τον καθένα από εσάς. Είπε ο Πρόεδρος ότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια προοδευτική κατεύθυνση και ούτω καθεξής. Ωραία. Το ερώτημα είναι λοιπόν, εάν έχουμε την ιεραρχία απέναντι στην συμφωνία η οποία υπήρξε, γιατί πραγματικά υπήρξε μια συμφωνία, η κυβέρνηση θα επιμείνει να νομοθετήσει το νομοσχέδιο για τη μισθοδοσία των κληρικών. Βεβαίως. Έτσι. Είναι κομβικό σημείο. Για όλη τη συμφωνία, μάλλον. Εκεί εδραζόταν ουσιαστικά όμως η συμφωνία. Έτσι, στη μισθοδοσία και στην περιουσία. Ωραία. Να σας πω ευθέως ότι είναι δικαίωμα της κυβέρνησης προφανώς να νομοθετήσει. Από εκεί και πέρα είναι καλό τα πράγματα να γίνονται με την ευρύτερη δυνατή συνένεση και να υπάρχει μία πλήρης αποσαφήνιση των ζητημάτων και μία ασφάλεια στους εργαζόμενους, η οποία να προκύπτει από δεσμεύσεις. Και νομίζω ότι ο διάλογος τον οποίο ήδη κάνει ο Υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, είναι σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να αρθούν τα επιπλέον στοιχεία που φοβίζανε τον λαϊκό κλήρο σε σχέση με την ασφάλειά του, την μισθοδοσία του ή την εξάρτησή του ακριβώς, ας πούμε, από τους τοπικούς ιεράρχες. Αλλά η κυβέρνηση έχει απόλυτη πάντως θα έχει ολοκληρώσει μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα έχει ολοκληρωθεί αυτό οι όποιες αποφάσεις θα έχουν ληφθεί. Πρέπει, προφανώς. Έχουμε μπροστά μας τόσους μήνες. Μην θεωρούμε πως επειδή είναι καθ' αυτή προεκλογική περίοδος, λόγω του ότι είναι και ευρωεκλογές και άρα ουσία ξεκινάει από το Μάρτιο-Απρίλιο, είτε έτσι αλλιώς προεκλογική περίοδος, ότι όλα αυτά δεν είναι προς απόφαση. Πιστεύω ότι θα ληφθούν αποφάσεις πάνω σε αυτά. Όπως βεβαίως, ναι. Και ως προς το θέμα που θέσατε εσείς, κύριε Κοτρότζο, ο φασισμός πρέπει να ιτηθεί στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Και δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχει μια εθνική αναδίπλωση, μια εθνικιστική αντίληψη που οδηγεί με πρόσχημα και με αφορμή το πραγματικό γεγονός των μεγάλων μεταναστευτικών προσφυγικών ροών την Ευρώπη σε μια ενθάρρυνση αυτών των φαινομένων των ρατσιστικών, ξενοφοβικών που καταλήγουν, ας πούμε, σε φιλοφασιστικές συμπεριφορές και βίαιες συμπεριφορές. Δυστυχώς και επ' αυτού στην Ελλάδα είχαμε πρόδρομα στοιχεία από το 2011-2012. Έχουμε δολοφονίες, έχουμε μια δίκη η οποία τρέχει. Δεν αφορά όμως μόνο τη Χρυσή Αυγή αυτή η υπόθεση και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Ο φασισμός πρέπει να υπερνικηθεί στην καθημερινότητα, στον εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας ή μέρους μικρού μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Ποιος τον θρέφει σαν νοοτροπία, το σαν κουλτούρα. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα και το γνωρίζετε ότι είναι πολύ παραγωγικό ζήτημα, το οποίο και μόνο ο φόβος μέσα στη βαθύτατη κρίση που περάσαμε, ο φόβος και η προσπάθεια για επιβίωση και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι ένα θερμοκήπιο. Το πολιτικό σύστημα, κύριε Πρόεδρε, είναι δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Και το πολιτικό σύστημα δυνάμεις, κάνει και η κοινωνία κάνει. Η κοινωνία πλειοψηφικά και σε μεγάλη πλειοψηφία που δέχτηκε και αυτή την τρομακτική πίεση που δέχεται από τις μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, φάνηκε πως έχει επιλογή και η επιλογή δεν είναι εναντίον του διαφορετικού, εναντίον του διακριτού, εναντίον του αλλοθρόδοξου, εναντίον του μη πολυπολιτισμικού. Ναι, αλλά δεν είναι υπέρ. Είναι μειοψηφικές, βίαιες ενέργειες κάποιων που θέλουν να μας γυρίσουν στον μεσαίωνα και θέλουν και η ελληνική κοινωνία να οδηγηθεί σε συντηρητικές λύσεις. Εγώ προσυπογράφω απολύτως αυτό που λέτε. Δεν θα το επιτρέψουμε, όμως, σας το λέω ευθέως. Ναι. Όχι με διατάγματα. Αυτό δεν γίνεται με διατάγματα. Πώς? Γι' αυτό είδατε ότι και στη συνταγματική αναθεώρηση από κανένα κόμμα δεν έχει έρθει ζήτημα συνταγματικής κατάργησης. Θα το προσέξατε, επειδή κατατέθηκαν από όλα τα κόμματα οι προτάσεις τους. Δεν έχει έρθει κατά το γερμανικό σύνταγμα η κατάργηση
της ύπαρξης κομμάτων ανάλογα με το καταστατικό τους. Πλην όμως είναι ζήτημα κουλτούρας, μόρφωσης, δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης, λειτουργίας των θεσμών της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, αυστηροποίησης του πλαισίου που είναι αυστηρό το πλαίσιο. Ήδη η δίκη που γίνεται τώρα για, για το θύμα, για τον Πακιστανό, για τον Λουκμάν, λαμβάνει υπόψη της για πρώτη φορά τόσο σοβαρά ότι ήταν ρατσιστικό έγκλημα, δηλαδή με, με αυτό το κίνητρο, προχωράμε. Προχωράμε και νομίζω πως και η ελληνική νεολαία είναι σε σωστό δρόμο. Είδατε τι έγινε στα σχολεία. Εντάξει, με συγχωρείτε. Σε μερικά, όχι, δεν είδα τι έγινε στα σχολεία. Είδα τι έγινε σε μερικά σχολεία ορισμένων χώρων και άκρως μειοψηφικές καταστάσεις. Δεν πρέπει να τις σπουδαιολογήσουμε. Θα πρέπει προς τους μαθητές, προς τα παιδιά μας, διαπαιδαγωγητικά να μιλήσουμε για το πώς αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται λέγοντας παραδείγματος χάρη ότι η δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία, αν είναι δυνατόν, έτσι, ή τέτοια ακραία πράγματα. Πρέπει όλη τους την πατριωτική διάθεση, όλη τους την διάθεση για υποστήριξη εθνικών δικαίων ή και των απόψεών τους όπως την εννοούν, μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο και δημοκρατικές κινητοποιήσεις να τις εκφράσουν. Και όχι ως ουρά της Χρυσής Αυγής. Αλλά αυτό θέλει πειθό. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι θα πάμε σε εκλογές με τη δίκη της Χρυσής Αυγής κατά πάσα πιθανότητα ανοιχτή? Μας προβλημάτισε και γι' αυτό κάναμε και αυτή την δημόσια παρέμβαση κατά, όχι κατ' επιταγή, αλλά κατά εναρμόνιση με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, που σε μία από τις λίγες αλλά εξαιρετικά ευτυχίστες έτσι στιγμές αποφάσισε και έδωσε οδηγία προς όλα τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν και να ενεργοποιηθούν απέναντι σε τέτοιες απόψεις έτσι όπως εκφράζονται. Και γι' αυτό και εμείς μία εβδομάδα μετά παραβρεθήκαμε ως απλοί πολίτες στη δημόσια δίκη της Χρυσής Αυγής και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε και επιπλέον ημερομηνίες και διευκολύνει τη διαδικασία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όμως να τελειώσει, διότι είναι μία πολυδίκη. Αλήθεια. Δηλαδή είναι διάφορες δίκες μέσα, δεν είναι μία δίκη. Μάρτυρες. Και είναι χιλιάδες τα έγγραφα προς ανάγνωση, είναι εκατοντάδες οι μάρτυρες, κάνουν κάθε προσπάθεια η δικαιοσύνη, το δικαιακό σύστημα, η έδρα για να προχωρήσει και να τελειώσει. Με προβληματίζει όμως αυτό που λέτε, ότι μπορεί να φτάσουμε σε εκλογές χωρίς... Μανώλη, μισό λεπτό μόνο, σου ζητώ και αμέσως μετά. Ενδεχομένως να ακουστεί σενάριο πολιτικής φαντασίας. Κατά τη γνώμη μου, καλό είναι να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αν μπορούμε να, ως πολιτικό σύστημα εννοώ, και ως πολίτες, αναλαμβάνω την ευθύνη αυτό που λέω, να το αποφύγουμε. Έχετε σκεφτεί όμως την πιθανότητα να φτάσουμε σε μια διαδικασία μετά τις εκλογές εντολών σχηματισμού κυβέρνησης και η Χρυσή Αυγή να είναι τρίτο κόμμα? Αυτό είναι στο χέρι του λαού να μην συμβεί, με συγχωρείτε. Και έτσι δεν πρέπει να συμβεί και είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει να οικοτολογούμε. Ίσα ίσα έχουν γίνει τόσο φανερά αυτές οι πράξεις, οι βίες, οι εγκληματικές που έχουν γίνει κατά το διαρρεύσαν διάστημα, που πιστεύω ότι τον αντικοινωνικό, άκρος αυταρχικό, συντηρητικό, φιλοφασιστικό χαρακτήρα κάποιων πολιτικών δυνάμεων θα πρέπει ο κόσμος να τον αντιληφθεί και ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση λύση για τη χώρα την ώρα που βγαίνει, ας πούμε, από την κρίση και από τα μνημόνια. Πιστεύω πως δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Στη Γερμανία, από ό,τι είδατε, έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα της ίδιας τάξης, διότι εκεί έχουν πάει σε πολύ ψηλά ποσοστά αυτές οι... πολλά ομόσπονδα κρατήδια. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, πράγματι είναι στο χέρι του λαού να καταλάβει ορισμένα πράγματα, αλλά επιτρέψτε μου να σημειώσω το εξής και για τις μειοψηφικές διαδηλώσεις, καταλήψεις που γίνονται στα σχολεία, αλλά και γενικότερα. Μήπως το πολιτικό σύστημα κάνει δώρο στη Χρυσή Αυγή μαθητές ή ψηφοφόρους? Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι τι να περιμένουμε, επιτρέψτε μου το ερώτημα αυτό. Όταν αποβάλλονται μαθητές από τα σχολεία επειδή στην παρέλαση τόλμησαν να πούν το Μακεδονία εξακουστεί και θεωρείται αυτό εθνικιστικό τραγούδι, ή επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι οποιοδήποτε πει τον όρο Βόρειος Ήπειρος, που είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, όπως ο όρος Βόρεια Μακεδονία θεωρείται εθνικιστής, ή επιτρέψτε μου να πω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να τιμήσει τον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα έπρεπε να κάνει ανταρσία σε εσάς, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Κακλαμάνης, τότε γιατί απορούμε που δίνεται χώρο στην ακροδεξιά? Όταν δεν μιλάει κανείς εθνικά,
φυσικά προκύπτει χώρος για να μιλάει κάποιος εθνικιστικά. Λοιπόν, ή μήπως είναι διαφορετικά τα κύριε πράγματα. Κύριε Κοτάκη, είναι εντελώς διαφορετικά κατά τη γνώμη μου. Χαίρομαι που εκφράσατε το 100% της άποψής σας. Κατά τη γνώμη μου ισχύει ότι το εθνικό είναι το αληθινό. Μην το συζητάμε. Η ελληνική νεολαία και μέρος της ελληνικής νεολαίας απογοητεύεται από το πολιτικό σύστημα και στρέφεται εναντίον του πολιτικού συστήματος, είτε διότι έρχεται σε επαφή με τα δραματικά αδιέξοδα που οδήγησαν σε χροκοπία τη χώρα, δηλαδή την εκτεταμένη διαπλοκή των οικονομικών συμφερόντων και την υποταγή της δημοκρατίας στα οικονομικά συμφέροντα, είτε διότι βρίσκεται στην ανεργία και κατά χιλιάδες πήγανε στο εξωτερικό ή υπέστησαν τον υποκατώτατο διεθνής πρωτοτυπία, τον υποκατώτατο μισθό για την ίδια δουλειά ή βρίσκονται σε ανασφάλιστες θέσεις εργασίας, είτε γιατί βλέπουν αποκρουστικά παραδείγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο πολιτικό σύστημα. Από εκεί έρχεται μία αντίρρηση, μία αντίδραση εύλογη, δημιουργική, ανατρεπτική θα έλεγα, σε σχέση με το πολιτικό σύστημα. Και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το δικό μου κόμμα, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι από τις δυνάμεις που δημιουργικά έχουν επενεργήσει ώστε να υπάρχει μία άλλη οπτική, μία ελπίδα σε σχέση με το μέλλον. Διότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αυτό που είπατε για το ποια παιδιά τραγούδησαν για το Μακεδονία Ξακουστή, διότι δεν υπήρξαν τελικά αποβολές για αυτό το ζήτημα. Υπήρξε διευκρίνηση από τον Σύλλογο Διδασκόντων στο Γέρακα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα το ότι αρχίσανε να κυκλοφορούν και να παρελάβουν εθνοφύλακες της δικιάς μου ηλικίας, οι οποίοι δεν βρισκόντουσαν ούτε καν στα σχέδια των παρελάσεων μέσα σε συνοικίες της Αθήνας, με πολύ μεγάλα ερωτηματικά για την εμφάνισή τους, όπως επίσης προκαλεί. Και το 11 συνέβαινε αυτό, εντύπωση, δηλαδή η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θυμάμαι διαμαρτυρίες. Ναι, να θυμάστε και τότε τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Όπως επίσης. Δεν ήταν όλες οι ίδιες, κύριε Πρόεδρε. Τότε το 11 είχαμε, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε. Και να σας πω κάτι. Σαφέστατα υπήρχαν συνθήματα για τη δημοκρατία ότι πουλάει τη Μακεδονία, αλλά έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι η Χούντα δεν έχει τελειώσει το 1973. Και αυτά, και αυτά επίσης. Και άλλα συνθήματα πάνω από σήμερα, ότι και η παρούσα κυβέρνηση είναι Χούντα. Και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κιόλας. Ναι, απλώς θέλω να πω, επειδή δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τις εθνικές ευαισθησίες των πολιτών και ιδίως των κατοίκων της Βορείου Ελλάδος, και ούτε επίσης να τους, να τους ρίχνουμε όλους στην ακροδεξιά, στην χρυσή αυγή. Επιτρέψτε μου να σας πω, η ελληνική Μακεδονία δεν είναι η ελληνική κεντρική, δυτική και ανατολική Μακεδονία? Υπήρξε ποτέ και από κανέναν οποιαδήποτε αμφισβήτηση? Είμαστε χώρα της Μακεδονίας. Ένα λεπτό, επιτρέψτε. Ποια εθνική ευαισθησία μου λέτε τώρα? Σας παρακαλώ. Λεγότανε Μακεδονία, λεγότανε Φύρωμ. Λέγεται μέχρι τώρα Φύρωμ. Και από 140 χώρες, μεταξύ των οποίων μεγαλύτερες, το γνωρίζετε. Ναι, αλλά από την Κίνα, Ελλάδα ζητούν. Ινδία, Ρωσία, Αμερική. Σας παρακαλώ. Πρόεδρε, από την. Συγγνώμη, ο κ. Ζάεφ στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις για το δημοψήφισμα έλεγε ότι αν δεν περάσουμε το δημοψήφισμα, είμαστε απομονωμένοι διεθνώς. Δεν πάνε να έχουν ψηφίσει 140 χώρες υπέρ της ονομασίας Μακεδονίας. Και αν η Ελλάδα δεν δώσει το OK. Αυτό το έλεγε ο κ. Ζάεφ. Και επιτρέψτε μου να σας πω. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι πρέπει να αποκατασταθεί μια τακτικότητα, μια κανονικότητα σε όλα τα Βαλκάνια, διότι έχουν ρόλο να παίξουν πρωταγωνιστικό και στην περιοχή για πολιτική, ενεργειακή, οικονομική σταθερότητα και συνέργεια και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της. Άρα λοιπόν, ήταν ανοιχτά τα σύνορα και με χιλιάδες διαβατήρια που γράφανε Μακεδονία σκέτο, κυρία Μοιρά. Ναι, περνάγαν και έκαναν τον μπάνιο τους αυτοί οι άνθρωποι σφραγίδα, ούτε στη Χαλκιδική, με συγχωρείτε, Ένωση, και περνάγανε και οι Έλληνες και περνάνε στα καζίνο και για να πάρουν φτηνά πετρέλαια και τρόφιμα και κάνουμε πως δεν βλέπουμε μπροστά μας και πηγαίνουμε και λέμε στον κόσμο και έχει μεγάλες ευθύνες από αυτού και η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει αφήσει ανοιχτό αυτό το μέτωπο ενώ παραδοσιακά έχει τακτεί υπέρ της σύνθετης ονομασίας, δεν το λένε επίτηδες, θα εισπράξουν και οι ίδιοι
τα επίχειρα αυτής της κατάστασης, διότι πηγαίνουν και λένε στον κόσμο ότι για πρώτη φορά και τάχατεν πουλιέται η Μακεδονία. Και ποια Μακεδονία πουλιέται? Το κομμάτι το οποίο με διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες έχει υπάρξει και το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική ενότητα και το οποίο ήταν εκτός Ελλάδος. Και ήταν εκτός Ελλάδος πάντοτε. Εκτός αν έχουμε αλυτρωτικές αντιλήψεις. Διότι ήθελα να απαντήσω στον κύριο Κοτάκη προηγούμενα ότι δυστυχώς ορισμένες από αυτές τις αντιλήψεις που εγώ ονομάζω ακραίες εθνικιστικές, φιλοφασιστικές, όχι προφανώς όποιον έχει εθνικά αισθήματα ή θέτει αυτά τα ζητήματα, ορισμένες από αυτές τις αντιλήψεις έχουν στην ατζέντα τους τον αλυτρωτισμό. Να μπούμε μέσα στην Αλβανία και να κάνουμε και σύνορα με τη Σερβία. Και γνωρίζετε και την υπόθεση, δεν ήθελα να τοποθετηθώ εδώ, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, λεπτό ζήτημα. Ο θάνατος είναι οριακό ζήτημα, στο οποίο όλοι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι. Και για το θέμα που θέσατε προηγούμενα για την, για το σκοτωμό του Κατσιφά, σας λέω όμως πως η δίκη της Μαβή δεν έγινε ποτέ, κύριε Κοτάκη. Ή έχω άδικο? Μπήκε ελληνικό απόσπασμα στην Αλβανία τότε και είχαμε θανάτους? Μπήκε ελληνικό απόσπασμα και συμμετείχε στα έσχη της Σρεμπρένιτσα? Έχουνε γίνει αυτά. Έχουνε γίνει αυτά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Γνωρίζω. Μιλάω τώρα για στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Έχουν υπάρξει αυτά. Ο αλυτρωτισμός και όλα αυτά να κάνουμε σύνορα με τη Σερβία. Με όλο το σεβασμό που ξέρετε ότι τρέπω από το πρόσωπό σας. Τον γειτόνο δεν τον... Το πρόβλημά μου τώρα είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Και τα Σκόπια και ενδεχομένως με τη συμφωνία των Πρεσπών να... οι εθνικιστικές διαθέσεις των γειτόνων θα αυξηθούν δυστυχώς. Όχι, κύριε Μέρα, διότι η συμφωνία, των Πρεσπών σε αντίθεση με όλα τα, με όλες τις άλλες προσπάθειες τις προηγούμενες ακριβώς βάζει το θέμα το συνταγματικό σε λεπτομέρειες. Διότι θα είχατε δίκιο πως αν αυτό είχε μείνει ανοιχτό και το έργα όμνες. Πάνω, μια φράση. Μανώλη, δεν έχω χρόνο. Είπε κάτι ο πρόεδρος, θα πω για 30 δευτερόλεπτα το εξής μόνο, κύριε πρόεδρε. Μπορεί να έχετε δίκιο για τη Μαβή, αλλά εδώ ένας τρελός σε εισαγωγικά... Και για τη Σρεμπρένιτσα έχω δίκιο, έτσι. Βεβαίως, αλλά εδώ ένας τρελός σε εισαγωγικά, όπως τον αποκάλεσε ο Έντι Ράμα, εκτελέστηκε και δολοφονήθηκε, επειδή νομίμως και με βάση τους νόμους τους αλβανικούς, σήκωσε και προστάτευσε την ελληνική σημαία. Γι' αυτό, σε αυτόν τον νεκρό, γι' αυτό, κύριε ένα κύριε λεπτό συγγύει η Βουλή με απόφαση τη διάσκεψη των Προέδρων, Κοτάκη, κύριε Πρόεδρε, θα κύριε μπορούσε Κοτάκη, να αποφασίσει. Κύριε Κοτάκη, επειδή σήκωσε την ελληνική σημαία που ήταν 70 ελληνικές σημαίες εκείνη την ημέρα στο χωριό, δεν έγινε αυτό. Το γνωρίζετε πολύ καλά και σας επαναλαμβάνω. Σέβομαι απόλυτα την οριακή στιγμή του θανάτου και μάλιστα ενός νέου ανθρώπου. Το σέβομαι απόλυτα. Και δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, διότι οι αρμόδιες αρχές έχουν κάνει τις ενέργειες για να έχουμε να χυθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση που πράγματι έχει και θολές πλευρές. Λοιπόν. Και εγώ σέβομαι, γι' αυτό δεν συνεχίζω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Βούτση, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Αντώνη Σκυλάκο, Μανώλη.